Ας θεραπεύσουμε τη μήτρα μας. Καλώς ήρθες και πάλι σε αυτή τη νέα σειρά διαλογισμού θεραπείας της μήτρας μας, σύνδεσής μας με τη μήτρα μας, με τη μήτρα της γης, με τη μήτρα της ζωής, με την πύλη της ζωής. Ας θεραπεύσουμε μέσα από αυτή τη νέα πρακτική που μαθαίνουμε εδώ. Ας θεραπεύσουμε την ενοχή, την ντροπή που φέρουμε ως γυναίκες, ως θηλυκά πάνω στον πλανήτη για τη γενετήσια περιοχή μας. Για αυτή την πανέμορφη ιερή περιοχή του σώματός μας που φέρει τη ζωή, τη δημιουργία. Λάβε θέση διαλογισμού και κλείσε τα μάτια σου και ας προχωρήσουμε στο διαλογισμό νούμερο 2. Η διαίσθηση της μήτρας. Ξεκινάμε να αναπνέουμε με τη νέα αναπνοή που μάθαμε εδώ, στο διαλογισμό μας, στο διαλογισμό της σειράς μας, νούμερο 1, η αναπνοή της μήτρας. Το ένα χέρι στην καρδιά σου, το άλλο χέρι στη μήτρα σου, ακριβώς όπως λειτουργήσαμε και στο προηγούμενο διαλογισμό μας, έτσι θα λειτουργήσουμε και εδώ. Και άρχισε να αναπνέεις από θέση καρδιάς. Αναπνοή από την καρδιά σου. Με το ένα χέρι στην καρδιά σου και το άλλο στη μήτρα σου. Ενεργοποιούμε με αυτόν τον τρόπο τη θέση της καρδιάς μας, την πύλη του ανοίγματος, της ανάπτυξης προς τη ζωή. Και άλλαξε τα δύο σου χέρια, αυτό που έχεις τώρα στην καρδιά σου, θέλω να το κατεβάσεις στη μήτρα σου, και αυτό που είχες στη μήτρα σου να το ανεβάσεις στην καρδιά σου, συνεχίζοντας να αναπνέεις από θέση καρδιάς, ενεργοποιώντας αυτή τη θέση τόσο με τη συγκέντρωση στην αναπνοή από θέση καρδιάς, αλλά και με το να βρίσκεται το χέρι σου εκεί, ζεσταίνοντας, θερμαίνοντας, χαϊδεύοντας την περιοχή της καρδιάς σου. Συνέχισε με το δικό σου ρυθμό να αναπνέεις από θέση καρδιάς. Μπορούσες να πάρεις αναπνοές από αυτό το σημείο του σώματός σου, σαν η αναπνοή να ξεκινούσε από εκεί και όχι από τη μύτη σου. Όσες από εσάς δυσκολεύεστε με την αναπνοή από θέση καρδιάς, θέλω να γυρίσετε πίσω στη σειρά διαλογισμών συναντήσεις καρδιάς,
μέσα στην οποία σειρά εκπαιδευτήκαμε στην πρακτική αναπνοής από θέση καρδιάς. Θέλω να επαναλάβετε αυτή τη σειρά διαλογισμών για αρκετές μέρες, έτσι ώστε να εξοικειωθείτε ή έτσι ώστε να ξανά εξοικειωθείτε με αυτή την αναπνοή, ώστε να μπορέσουμε εδώ να μάθουμε και την αναπνοή της μήτρας. Τοποθέτησε τώρα και τα δύο σου χέρια στην καρδιά σου και παρατήρησε πάλι την αλλαγή. Υπήρξε ήδη μία αλλαγή όταν αλλάξαμε το ένα χέρι από την καρδιά, το βάλαμε στη μήτρα, από τη μήτρα στην καρδιά και πάλι. Για παρατήρησε αυτή την αλλαγή. Με τα δύο σου χέρια στην καρδιά, τι κίνηση παρατηρείς στο σώμα σου, στον τρόπο που αναπνέεις, στον τρόπο που βιώνεις την αναπνοή και το σώμα σου. Πάμε να δούμε άλλη μια αλλαγή. Αλλάζεις το ένα χέρι που βρίσκεται κατάσαρκα στην καρδιά σου, που βρίσκεται κάτω από το άλλο, το βάζεις πάνω και αυτό που ήταν πάνω το βάζεις κατάσαρκα στη θέση της καρδιάς σου και συνέχισε να αναπνέεις μαλακά και με το δικό σου δρόμο. Αυθόρμητα, κατέβασε το ένα από τα δύο σου χέρια, όποιος σου έρθει πρώτο, κατέβασε το στη μήτρα σου και άρχισε τώρα να αναπνέεις από εκεί, όπως ακριβώς πριν ανέπνεες από την καρδιά σου, τώρα η αναπνοή σου θέλω να έρχεται από τη μήτρα σου, από αυτή τη θέση. Ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο αυτή την περιοχή του σώματός μας, την τόσο ενοχοποιημένη, αυτή την περιοχή, τη γενετήσια περιοχή του σώματός μας, από την οποία πολύ συχνά είμαστε αποσυνδεδεμένοι, βιώνουμε με ενοχή και ντροπή και αποσυνδεόμαστε από εκείνη, από τη μητέρα, από τη μήτρα της ζωής, από τη δημιουργία ολόκληρη αποσυνδεόμαστε. Έλα να ξανασυνδεθούμε με τη μήτρα της ζωής, με την πύλη της ζωής, με τη μήτρα της γης. Θέλω καθ' όλη τη διάρκεια του διαλογισμού να αναπνέεις από αυτή τη θέση, συνεχίζοντας έτσι την πρακτική εξοικείωσή σου με αυτή τη νέα αναπνοή και άφησε τα λόγια μου να ταξιδέψουν μέσα σου και ρίξε τα από την καρδιά σου στη μήτρα σου. Εμπιστεύσου τη μήτρα σου. Εμπιστεύσου αυτή την πύλη του σώματός σου και επέτρεψε στη μήτρα σου να σου δείξει τι σημαίνει βία,
τι σημαίνει κακοποίηση. Επέτρεψε της να σου δείξει πότε χρειάζεται να πεις ναι και πότε χρειάζεται να πεις όχι. Η μήτρα σου ξέρει πότε είναι ναι και πότε είναι όχι. Η μήτρα σου μιλάει πότε χρειάζεται να πεις ναι και πότε χρειάζεται να πεις όχι. Έλα σε σχέση με τη μήτρα σου. Δεν υπάρχει ενοχή εδώ. Δεν υπάρχει ντροπή εδώ. Μας έμαθαν να έχουμε ενοχή, να ντρεπόμαστε να έρθουμε σε επαφή με το σύστημα αναπαραγωγής μας. Σε έμαθαν να ντρέπεσαι να έρθεις σε επαφή με το γενετήσιό σου σύστημα, με το σύστημα που γεννά ζωή. Έλα σε σχέση με τη μήτρα σου. Έλα σε σχέση με τη θηλυκή σου ενέργεια. Δεν υπάρχει ενοχή εδώ, αδελφή. Δεν υπάρχει ντροπή εδώ. Σου ενοχοποίησαν αυτή την περιοχή και νιώθεις ενοχή. Σε ντρόπιασαν και ντρέπεσαι. Δεν υπάρχει όμως ενοχή. Δεν υπάρχει ντροπή. Αν έρθεις σε επαφή με την αληθινή σου φύση, γιατί η φύση δεν έχει ενοχή, δεν έχει ντροπή. Έλα σε σχέση με τη μήτρα σου. Ξέρει πότε χρειάζεται να πεις ναι και πότε όχι. Έλα σε σύνδεση με την αληθινή σου φύση. Η μήτρα σου, η μήτρα μας ξέρει αν μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον ή όχι. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στη σοφία της μήτρας μας να μας δείξει αν αξίζει αυτός ο κάποιος την εμπιστοσύνη μας. Επέτρεψε στη σοφία της μήτρας σου να σου δείξει αν αξίζει ο σύντροφός σου την εμπιστοσύνη σου. Θα χρειαστεί να την κερδίσει. Δεν είναι αρκετό να είναι ελκυστικός. Δεν είναι αρκετό το να σου δημιουργεί ερωτική σεξουαλική διάθεση. Χρειάζεται να νιώθεις ασφαλή. Τι σου λέει η μήτρα σου? Μίλησέ της. Ρώτησέ της. Νιώθεις ασφαλής? Ρώτησέ την. Νιώθεις ασφαλής? Έλα στην παρουσία της
και επέτρεψε να σε καθοδηγήσει η διαίσθηση της μήτρας σου. Νιώθεις ασφαλής. Συνέχισε την πρακτική καθημερινά μέχρι να εξοικειωθείς με τα σήματα, με τα σημάδια που σου στέλνει η μήτρα σου, αν είναι ναι ή αν είναι όχι, αν νιώθει ασφαλής ή αν όχι. Και όταν για σήμερα είσαι έτοιμη να ολοκληρώσεις την πρακτική σου, πάρε μια βαθιά εισπνοή, μια απελευθερωτική εκπνοή και άνοιξε τα μάτια σου.